από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, είχαμε τονίσει ότι βασικός της στόχος ήταν να εμπεδοθούν μέσα και από το ίδιο το Σύνταγμα οι όροι κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση της κυρίαρχης πολιτικής. Να θωρακιστεί δηλαδή το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα, να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι σε τριγμούς που δημιουργεί αυτή η πολιτική, να θωρακιστεί κυρίως απέναντι στο λαϊκό παράγοντα, αλλά να θωρακιστεί και απέναντι στις εσωτερικές του αντιθέσεις που υπάρχουν και ενίοτε απειλούν και τη σταθερότητά του. Αυτός ήταν ο πρώτος και μεγάλος στόχος και για το ΣΥΡΙΖΑ που πήρε την πρωτοβουλία και για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν επιτευχθεί ή σε ποιο βαθμό τελικά επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Από πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση? Πρώτον, προκύπτει από τις ίδιες προτάσεις αυτών των κομμάτων που σε βασικά άρθρα συγκλίνουν. Δεν λέω ταυτίζονται, γιατί δεν ταυτίζονται, αλλά οπωσδήποτε συγκλίνουν και θα αναφερθούμε παρακάτω πιο αναλυτικά. Δεύτερον, προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό αναγκαίες προσαρμογές στο πεδίο της οικονομίας με προηγούμενες αναθεωρήσεις, κυρίως με την αναθεώρηση του 2001 και με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, έχει προχωρήσει η σχετική με τα παραπάνω διαδικασία ενσωμάτωσης της χώρας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο το οποίο έφερε τα μνημόνια, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία υλοποίησαν και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Οπότε αυτό που απομένει, αυτό που επήγει, είναι πλέον οι αναγκαίες προσαρμογές στο πεδίο του πολιτικού επικοδομήματος, στον τρόπο λειτουργίας του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του, παίρνοντας υπόψη προφανώς και την εμπειρία των χρόνων της κρίσης και των μνημονίων και τις τριγμούς που προκάλεσε στο πολιτικό σύστημα. Αυτούς τους τριγμούς. Εμείς θα θέλαμε να μην είναι μόνο τριγμοί, θα θέλαμε να είναι κάτι πολύ περισσότερο. Όταν λέτε και ρωτάτε, και έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και από τους μεν και από τους δε, ποια ήταν η αντοχή του Συντάγματος την περίοδο της κρίσης, αυτό κυρίως εννοείται. Ότι θέλετε ένα Σύνταγμα το οποίο σε παρόμοιες συνθήκες που θα προκύψουν στο μέλλον να θωρακίζει και να εξοπλίζει το σύστημα, να εξασφαλίζει την πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η συνέχεια στην άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής, να μην διαταράσσεται από μια σειρά παράγοντες ανάμεσα στους οποίους μπορεί να είναι και ο λαϊκός παράγοντας και η πίεση που μπορεί να ασκεί και έχει το δικαίωμα να ασκεί προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και εδώ είναι και το τρίτο σημείο που συνηγορεί υπέρ της εκτίμησης για το ποιος ήταν ο βασικός στόχος της αναθεώρησης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, ότι όσα ζήσαμε με την κρίση δεν ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο συντελούνται και κυοφορούνται κολοσιαίων διαστάσεων εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους εμπορικούς πολέμους μέχρι τους πραγματικούς πολέμους. Μια γεύση παίρνουμε αυτές τις μέρες με την εισβολή, την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι παρά την ανάκαμψη και το καλό οικονομικό κλίμα, το οποίο φυσικά επιτυγχάνεται πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων, οι εκτιμήσεις που γίνονται από τα ευρωπαϊκά, από τα διεθνή επιτελεία, κάνουν λόγο για επιβράδυνση της οικονομίας, κάνουν λόγο για μια επικείμενη κρίση, ίσως γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν. Συνεπώς, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη και ότι κανένα μοντέλο ή μείγμα διαχείρισης δεν μπορεί να γιατρέψει αυτά τα μεγάλα αδιέξοδα. Οπότε παίρνετε και τα μέτρα σας και σε συνταγματικό επίπεδο και σε νομοθετικό επίπεδο για τη θωράκιση και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος που σίγουρα θα απειληθεί και στο μέλλον. Και ξαναλέμε ότι αυτός ο κοινός στόχος προκύπτει από τη σύγκληση που έχετε σε μια σειρά άρθρα. Για παράδειγμα,
Αυτό προκύπτει από την ταυτόσιμη ουσιαστικά πρότασή σας για την αναθεώρηση του άρθρου 32 και την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εκλογών. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ως έσχατη λύση εκλογή από το λαό, μια πρόταση που τελικά απορρίφθηκε και από τους ίδιους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία έλεγε εκλογή με 151, αν τελικά αποβεί άκαρπη η διαδικασία στη Βουλή με πιο αυξημένες πλειοψηφίες. Φυσικά υπησέρχονται και οι μικροκομματικές σκοπιμότητες εδώ, όμως ο κοινός στόχος είναι σαφής. Αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Αυτό προκύπτει από την κοινή επίσης στάση στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών και στο αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος. Και όσον αφορά την ομάδα άρθρων που συζητάμε, ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας φαίνεται ξεκάθαρα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 84 του Συντάγματος και την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, που ουσιαστικά οδηγεί, γιατί αυτό είναι το επίμαχο, ουσιαστικά οδηγεί στην συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Εκεί οδηγεί η τροποποίηση του άρθρου 84. Βεβαίως, αυτό ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, όμως μια παρόμοια πρόταση είχε και η Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η πρότασή της, που δεν πέρασε τελικά, για τη συνταγματοποίηση των σταθερών τετραετών κυβερνητικών κύκλων, που οδηγεί από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Στο να παραμένουν κυβερνήσεις, ακόμη κι αν αυτές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή στη συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Άρα, ακόμη κι αν δεν ταυτίζεστε στην επίμαχη πρόταση για το άρθρο 84, είστε στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά το συνολικότερο στόχο της κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας. Πιο συγκεκριμένα για το άρθρο 84, γιατί για το άρθρο 68 έχουν υποθεί πολλά, εμείς συμφωνούμε, το ψηφίσαμε και στην προηγούμενη Βουλή την προτείνουσα, θα το ψηφίσουμε και τώρα. Για το άρθρο 84 όμως, λέει ξεκάθαρα ότι ακόμη κι αν υπερψηφιστεί μια πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή ακόμη κι αν χάσει μια κυβέρνηση την εμπιστοσύνη της Βουλής, αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει, δεν αλλάζει, παρά μόνο αν η Βουλή συμφωνήσει σε έναν άλλο πρωθυπουργό και κατ' επέκταση σε μια άλλη κυβέρνηση. Προφανώς, πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από κάποιες νέες συμπράξεις και συνεργασίες, μέσα από ένα παζάρι για μια νέα πλειοψηφία. Και αν δεν γίνει αυτό, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια συμφωνία, πράγμα που είναι πολύ πιθανό να μην γίνει, τότε θα παραμένει η κυβέρνηση που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής και κατ' επέκταση πιθανότατα και την εμπιστοσύνη του λαού. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η ύπαρξη στη Βουλή μιας αρνητικής πλειοψηφίας κατά της κυβέρνησης, αλλά χρειάζεται και μια δεύτερη θετική πλειοψηφία που θα συμφωνήσει στο πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού. Τι είναι αυτό, αν δεν είναι η συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων συνεργασίας και με τη βούλα του Συντάγματος? Δεν το αμφισβητείτε αυτό? Έχω ακούσει τοποθετήσεις και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αμφισβητείτε αυτό τον κίνδυνο? Πώς το δικαιολογείτε όμως? Λέτε, το είπε και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, το κάνουμε για να μην έχουμε φαινόμενα τύπου κυβερνήσεων Παπαδήμου που άλλαξε κυβέρνηση με παρεμβάσεις εξωθεσμικών κέντρων. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου, που οδήγησε στη συνέχεια στην κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν ήταν απλά και μόνο μια επιλογή κάποιων εξωθεσμικών κέντρων. Παρένθεση, έχει ένα σημειολογικό ενδιαφέρον. Αυτά τα εξωθεσμικά κέντρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΣΥΡΙΖΑ τα μετονόμασε σε θεσμούς, τους έδωσε θεσμική υπόσταση. Λέω σημειολογικά, έχει τη σημασία του. Δεν λέω ότι είναι το βασικό αυτό. Όμως η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν ήταν μόνο αυτό. Ούτε ήταν μόνο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αν ήταν κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαν ακουστεί και άλλα πρόσωπα ως πιθανά να αναλάβουν την Πρωθυπουργία. Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μια επιλογή σε άμεση συνάρτηση με την επιδίωξη τότε να αναχαιτιστεί το λαϊκό κίνημα εκείνη την περίοδο
και την πίεση που ασκούσε το λαϊκό κίνημα στο πολιτικό σύστημα, και καλά έκανε και την ασκούσε, και εμείς θα θέλαμε αυτή η πίεση να είναι ακόμη μεγαλύτερη, με πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, και αυτό επιδιώκτηκε μέσα από, μέσα από τη συγκρότηση μιας πιο ισχυρής κυβέρνησης τριών κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και μάλιστα, πολλοί βουλευτές, αλλά και υπουργοί αυτής της κυβέρνησης τότε, των κατά τα άλλα εξωθεσμικών κέντρων, είναι σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μην πούμε ονόματα, είναι γνωστά. Όμως, μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου είναι εκεί ακριβώς που οδηγεί η πρόταση για το άρθρο 84. Μια νέα πλειοψηφία που θα καταλήξει σε μια άλλη κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό, αν η προηγούμενη χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Και που αν δεν διαμορφωθεί αυτή η νέα πλειοψηφία, θα παραμένει η κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό είναι το δίλημα που ουσιαστικά θέτεται με την τροποποίηση αυτού του άρθρου. Είτε κυβερνήσεις τύπου Παπαδήμου, είτε κυβερνήσεις μειοψηφίας με τη βούλα πλέον του συνταγματικού άρθρου. Απέναντι σε αυτή την κριτική, την οποία την έχουμε ξανακάνει πολλές φορές και εδώ στη Βουλή και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και ούτω καθεξής. Τι λέτε? Λέτε ότι είναι έτσι, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά φτιάχνουμε, λέτε, ορισμένα θεσμικά αντίβαρα. Και ποια είναι αυτά τα δίθεν θεσμικά αντίβαρα? Η απλή αναλογική από τη μία και τα δημοψηφίσματα από την άλλη. Καλά, ας αφήσουμε στην άκρη ότι στην πρότασή σας δεν μιλάτε καθαρά, στην πρότασή σας για το Σύνταγμα, έτσι, δεν μιλάτε καθαρά για απλή αναλογική. Γιατί πέρα από το πλαφόν που διατηρείτε, λέτε επίσης ότι η κατανομή των εδρών στα πολιτικά κόμματα μπορεί να αποκλίνει μέχρι 10% από το εκλογικό τους ποσοστό. Αλλά στο αφήσουμε αυτό και ας δεχτούμε ότι μιλάτε για απλή αναλογική. Από πού και ως πού η απλή αναλογική από μόνη της είναι εγγύηση φιλολαϊκών κυβερνήσεων που θα έχουν την εμπιστοσύνη του λαού? Η κυβέρνηση Παπαδήμου το 2011 θα μπορούσε να συγκροτηθεί ακόμη και αν υπήρχε απλή αναλογική στην κατανομή των βουλευτικών εδρών. Θα μπορούσε να συγκροτηθεί η κυβέρνηση Παπαδήμου. Απλά αντί να είχε 250, δεν θυμάμαι πόσους είχε, θα είχε κατά τη λιγότερο. Όμως μια τέτοια κυβέρνηση, κάλλιστα, θα μπορούσε να συγκροτηθεί και με την απλή αναλογική. Άρα ναι, η απλή αναλογική είναι το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα, γιατί αποτυπώνει αυθεντικά, γνήσια, τη λαϊκή βούληση όσον αφορά την ψήφο. Απλή αναλογική όμως, όχι μπόνους και όχι πλαφών και αποκλήσεις, όμως σε καμιά περίπτωση από μόνη της δεν είναι εγγύηση για το χαρακτήρα αυτών των κυβερνήσεων. Μπορούν κάλλιστα, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες, να συγκροτηθούν αντιδραστικότατες κυβερνήσεις και με την απλή αναλογική. Άρα δεν φτιάχνεται κανένα θεσμικό αντίβαρο με την απλή αναλογική. Και πάμε στο δεύτερο αντίβαρο, το δίθεν θεσμικό που βάζετε. Λέτε τα λαϊκά δημοψηφίσματα. Ας αφήσουμε και εδώ στην άκρη ότι είναι οξύμορο να μιλάει για δημοψηφίσματα ένα κόμμα που κακοποίησε την έννοια του δημοψηφίσματος, θέτοντας ένα ερώτημα το 2015 δίκοπο μαχαίρι με το μνημόνιο της Τρόικα ή με το μνημόνιο που προτείνουμε εμείς. Δηλαδή, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Αυτό ήταν το ερώτημα που τέθηκε στο λαό, και ακυρώνοντας ακόμη και αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αλλά λέω, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Τι λέτε ακριβώς στην πρότασή σας για τα δημοψηφίσματα? Λέτε, για κρίσιμα εθνικά θέματα, αν συγκεντρωθεί ένας αριθμός 500.000 πολιτών, και για κοινωνικά ζητήματα, αν συγκροτηθεί ένας αριθμός 1.000.000 πολιτών. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια όμως δεν ήταν κοινωνικά ή εθνικά. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν μέτρα δημοσιονομικά, τα οποία τα εξαιρείται από τα δημοψηφίσματα. Για τέτοια ζητήματα, για δημοσιονομικού χαρακτήρα ζητήματα, που ήταν το 90% των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια, δεν προβλέπεται κανένα δημοψήφισμα. Και ακόμη κι αν συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός, ακόμη κι αν δεχτούμε
ότι είναι κοινωνικού χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, τα συγκεκριμένα μέτρα, βάζετε μια ασφαλιστική δικλίδα στην πρότασή σας που λέτε ότι η πλειοψηφία της Βουλής με 151 μπορεί να αμφισβητήσει το χαρακτήρα αυτών των δημοψηφισμάτων και να τα ακυρώσει. Λέτε, για παράδειγμα, ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το αν η αίτηση δημοψηφίσματος αφορά κρίσιμο εθνικό θέμα ή νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, αποφαίνεται η Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Άρα πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα? Δεν βάζετε κανένα θεσμικό αντίβαρο. Φτιάχνετε ένα αντιδραστικότατο σχήμα που είναι αυτό με την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, το οποίο, ξαναλέω, οδηγεί στη συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Και έχει δίκιο και η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κύριος Λοβέρδος που λένε ότι αυτό είναι προϊόν ρύθμισης του γερμανικού συντάγματος, τόσο τέτοια καινοτομία. Το γερμανικό σύνταγμα, το άρθρο 49, το άρθρο 67 του γερμανικού συντάγματος, το οποίο το υιοθέτησε μετά και το ισπανικό σύνταγμα. Και αυτό που δεν λέτε όμως είναι ότι αυτό το άρθρο επικρίθηκε γιατί. Γιατί οδηγεί στη δημοκρατία του καγκελαρίου. Έτσι λέγεται. Ότι το άρθρο αυτό για την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας οδηγεί στη δημοκρατία του καγκελαρίου ή της καγκελαρίου, γιατί τώρα έχουμε γυναίκα καγκελάριο. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι ένα αντιδραστικότατο σχήμα. Κυβερνητική σταθερότητα über alles. Για να χρησιμοποιήσω και ένα γερμανικό όρο, επειδή από το γερμανικό σύνταγμα το ξεσηκώσατε. Συνεπώς, εμείς το καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο άρθρο, όχι απλά το καταψηφίζουμε, το καταγγέλουμε κιόλας και τη λογική την οποία διέπει το συγκεκριμένο άρθρο και κυρίως διαφωνούμε ριζικά με όλη αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους να εμπεδωθεί με κάθε τρόπο αυτή η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός έχει το δικαίωμα να παλεύει ενάντια σε αυτού του τύπου τη σταθερότητα, γιατί αυτή η σταθερότητα σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του, για τα δικαιώματά του, όμως αποδεικνύει και κάτι ακόμη. Αυτό το άγχος σας για τη σταθερότητα δείχνει και το φόβο σας για πιθανές αστάθειες που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον όσον αφορά το αστικό πολιτικό σύστημα, αστάθειες που θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να αξιοποιήσει, πρέπει να διευρύνει όσο μπορεί με την πάλη του και για να καθυστερήσει μέτρα σε βάρος του και για να αποσπάσει κατακτήσεις όσες μπορεί και κυρίως για να διαμορφώσει προϋποθέσεις και συσχετισμό δύναμης σε μια κατεύθυνση συνολικότερης σύγκρουσης. Ευχαριστώ.